Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος που είναι γνωστός σε όλους μας για την έρευνά του, τις ερευνές του επίσης. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά, ναι. Καλά το λέτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση για ένα είναι θέμα. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Καλά να είστε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ και εμένα είναι τιμή μου. Για ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Δύσκολο γιατί νομίζω ότι το μετατρέψαμε, μπορεί ωστόσο να κάνω λάθος, κύριε Παπαδάκη, σε μείζον θέμα την ώρα που ο καθένας από εμάς έχει να δει, γνωρίζει μέσα από το δικό του τον περίγυρο, είτε οικογένεια, είτε φιλικό περιβάλλον, είτε συγγενικό περιβάλλον, είτε γνωστό περιβάλλον, ότι τίθενται τέτοια θέματα. Μιλάμε για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, υποτίθεται εντός εισαγωγικών όπως τους υπόλοιπους. Ξεχάσαμε αυτά τα οποία μας απασχολούν, το ότι δηλαδή δεν έχουμε ούτε να ζήσουμε και ο μισός μας φτάνει στις 19 μέρες που δείχνουν και οι έρευνες, αν και ο καθένας από εμάς το ξέρει, και το μετατρέψαμε σε μείζον θέμα. Γιατί αυτό πιστεύετε? Σωστά το θέτετε, κυρία Δουλγεράκη. Είναι πράγματι μείζον θέμα. Έχει γίνει. Ας αποδεχτούμε την πραγματικότητα και όπως έχει πει ο καθηγητής Δεμερτής, αποκτά κανονιστική ισχύ το πραγματικό. Γιατί όμως αναρωτιέμαι και αναρωτιέμαι δημόσια αν είναι μείζον θέμα. Περί τίνος πρόκειται καταρχήν να δούμε, αν με επιτρέπετε. Ένα σύντομο σχολιασμό. Κατά τη γνώμη μου. Μείζον θέμα, γιατί το μετατρέψαμε εμείς σε μείζον θέμα. Αυτό. Βεβαίως, το μετατρέψαμε εμείς λόγω αντιδράσεων, λόγω ότι αποτελεί μια καινοτόμα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, αναγνωρίζω, νομοθετική και πολιτική πρωτοβουλία. Τούτων δοθέντων είναι προφανές ότι υπάρχουν επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, αντιδράσεις, έχουν παίξει ρόλο η δημόσια σφαίρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς όμως επειδή συζητιέται τόσο πολύ. Περί τίνος πρόκειται, κυρία Δουλγεράκη? Κατά τη γνώμη μου, και εκφράζω την προσωπική μου γνώμη, αλλά και όσο μου επιτρέπει η ερευνητική μου δραστηριότητα σε ζητήματα και κοινωνικής και πολιτικής διάταξης και συμπεριφοράς. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ισότητας, χωρίς διακρίσεις, γιατί αφορά στο αστικό δικαίωμα του πολιτικού γάμου, για εκείνους και εκείνες που δεν έχουν τα αυτομάτως κατοχυρωμένα δικαιώματα των υπολείπων. Πρόκειται λοιπόν για την ίση μεταχείριση με τα ετερόφυλα ζευγάρια, τα οποία νομικά έχουν τη δυνατότητα να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Όπως το έθεσε σωστά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν είναι ζήτημα γάμου ομοφύλων, γάμου ανεξαρτήτως φύλου ζήτημα είναι. Και είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οσιώδους και εμπράγματης συμπερίληψης. Άρα λοιπόν ως προς το γάμο, για τον οποίο είμαι απόλυτα θετικός, το θεωρώ αυτονόητο δικαίωμα, κυρία Δουλγεράκη, με βάση τον νομικό μας πολιτισμό και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών και της ισονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγχρόνως θεωρώ ότι συμβολικά συνιστά μια ισχυρή συνδήλωση για τη συμπερίληψη, την πλήρη ενσωμάτωση και την εμπέδωση της ευρωπαϊκά δεμελιωμένης και εδρεωμένης αξίας της ανεκτικότητας, άρα και της εμπράγματης αναγνώρισης της διαφοράς. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε ενδιαφέροντα αντεπιχειρήματα, τουλάχιστον όσα είναι τεκμηριωμένα, και δεν αρδεύονται από εδρεωμένες προκαταλήψεις και στερεότυπα που τελικά εκβάλλουν σε δυσανεξία, κυρία Δουλγεράκη, έστω και στην καλή περίπτωση. Δεν είναι όμως όλα τα αντεπιχειρήματα έτσι. Υπάρχουν αντεπιχειρήματα που εδράζονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα όταν μιλάμε για το γάμο, η τεκνοθεσία, που στην πραγματικότητα αφορά η υιοθεσία. Ειδικός δεν είμαι. Σωστά. Ξέρω ότι και στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν κάποιες διεστάμενες απόψεις σχετικά με την κοινωνικοποίηση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Λαμβάνω υπόψη, και πρέπει να το λάβουμε, ότι η βασική αρχή του οικογενειακού δικαίου είναι το συμφέρον του τέχνου, το οποίο αποτελεί μείζωνα δημοσιοδικαιική διάσταση. Όμως, όπως έχει διευκρινίσει η διαπρεπής καθηγήτρια Φουντεδάκη, εκ των συντακτών του νομοθετικού
Μαρτίου. Και είναι αλήθεια, το έχω διαπιστώσει και ο ίδιος, ότι υπάρχουν σειρά έρευνων διεθνώς που δείχνουν ότι δεν έχουμε κάποια διαφορά στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των παιδιών που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες. Σας πάρουμε το παράδειγμα της Ολλανδίας, που το έχει θεμελιώσει από το 2001. Δεν θα πάω στην Αμερική. Έχουν γίνει πολλές έρευνες και έχουμε αρκετά συμπεράσματα μέχρι και την εφηβεία. Άρα δεν μιλάμε εν κενό τι θα συμβεί στο παιδί που υιοθετείται από ένα ομόφυλο ζευγάρι. Και επιτρέψτε μου και ένα τελείως προσωπικό σχόλιο, ως πολίτης. Λαμβάνοντας όλα υπόψη, και τα υπέρ και τα κατά. Λαμβάνω όμως και υπόψη το ποσοστό των παιδιών που έχουν εγκαταλειφθεί, που ζουν σε ιδρύματα, σε συνθήκες πλήρους υλικής αποστέρησης, συχνά και κακοποίησης. Οπότε εκτιμώ ότι η δυνατότητα της υιοθεσίας από δύο ανθρώπους, κυρία Δουλγεράκη, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, οι οποίοι αγαπιούνται, έχουν αποφασίσει παρά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, να μοιραστούν τη ζωή τους. Σε πολλές περιπτώσεις το κάνουν ήδη ο τύπος. Έχουν τις υφιστάμενες κατά τον νόμο προϋποθέσεις υιοθεσίας, γιατί ο νόμος αυτό είναι πολύ σκληρός. Μπορεί όλο αυτό να εκβάλει με μια εξαιρετικά προσεκτική ρύθμιση σε μια ισόρροπη και θετική εξέλιξη. Και στο πιο δύσκολο δηλαδή ζήτημα της συζήτησης. Άρα πρακτικά τι ισχυρίζομαι? Ότι είναι ένα βήμα που το χρειαζόμαστε και είναι περίπου αυτονόητο με βάση και το νομικό μας πολιτισμό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο που θεμελιώνεται μεταξύ άλλων και στην αρχή της ανεκτικότητας και της συμπερίληψης. Είναι βήμα που το χρειαζόμαστε οι σημερινοί και είναι βήμα, αν θέλετε, το οποίο θα χρειαστούν και τα παιδιά μας λίγο παρακάτω, ανοίγοντας διαφορετικά το μυαλό, τη σκέψη, κοινωνικές θέσεις και όλα τα στερεότυπα τα οποία εμείς σήμερα τους βάζουμε, ναρκοθετώντας το δικό τους το αύριο, έτσι. Αυτό κάνουν τα στερεότυπα, κυρία Δουλγεράκη. Το είπατε εξαιρετικά, το προσυπογράφω. Ναρκοθετούν όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο. Το μέλλον, ξέρετε, έχει την κακή συνήθεια να γίνεται πολύ γρήγορα παρόν, αλλά προοικονομείται. Και αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις, τα λεγόμενα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων επί του θέματος, δεν σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί με βάση τις δημοσκοπήσεις ή να γίνεται πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά δούμε περίπου τι γίνεται. Στις δημοσκοπήσεις διαφορετικών εταιριών που συνεχώς τώρα αυτή την περίοδο τρέχουν για αυτό το θέμα, το βάζουν μέσα δηλαδή στα υπόλοιπα ερωτήματα. Αν δούμε τα κλάφτερ, δηλαδή τις υποομάδες, στις νεότερες γενιές είναι πολύ εντονότερη η σύμφωνη γνώμη και για τα δύο, και για το γάμο και για την τεκνοθεσία, που στην ουσία, ξαναλέω, η νεοθεσία έχει φύγει από τη συζήτηση το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Άρα ας μιλάμε για το τι έχουμε τη συζήτηση. Ναι, σαφώς το βλέπω και εγώ, το βλέπετε και εσείς, είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, το γνωρίζω, ότι έχουμε σχετικά αντιφατικά ευρήματα. Κάποιες εταιρείες σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σημαντική πλειοψηφία να είναι σύμφωνη με την νομοθέτηση στην Ελλάδα του πολιτικού γάμου μεταξύ των ατόμων του ιδίου φύλου. Και να περιορίζονται οι διαφωνούντες, όμως πάλι σε υψηλά ποσοστά. Έχουμε δημοσκοπήσεις που γίνανε με διαφορά μια μέρα, που δείχνουν μια σχετικά διαφορετική εικόνα, δηλαδή οριακό το υπέρ και το κατά. Αν πάμε όμως εκεί που τουλάχιστον το εμπιστεύομαι περισσότερο, δηλαδή τις έρευνες οι οποίες τρέχουν για καιρό, έχουμε σειριακά δεδομένα χρονοσειρές και δούμε τη διανέωση, που νομίζω όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά ως ερευνητικός θεσμός. Βλέπουμε από το 2018 που αρχίζει και μπαίνει το ερώτημα, δηλαδή πριν να έχουμε το θέμα για το οποίο συζητάμε, αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό όσων συμφωνούν με το γάμο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή από ένα περίπου 40%, το 22 περνάει το 51% και συνεχίζει και αυξάνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει και ένα ισχυρό ποσοστό στην ελληνική κοινωνία που είναι αρνητικό, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το έβριμα, απαντώ δηλαδή σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι στις νεότερες γενιές είναι πολύ ισχυρότερα τα ποσοστά που ανέφερα προηγουμένως για το συνολικό πληθυσμό, όπου τουλάχιστον έχουμε δεδομένα για τις νεότερες γενιές. Πρακτικά λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία, το οποίο είναι ευθύνη της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, με τη διάκριση των εξουσιών. Θα δούμε τι θα γίνει στο Κοινοβούλιο, εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί.
η οποία νομοθετική πρωτοβουλία ναι απασχολεί την κοινή γνώμη, ναι απασχολεί τη δημόσια σφαίρα, πιθανόν την απασχολεί και περισσότερο από όσο θα χρειαζόταν, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ακριβώς επειδή υπάρχουν και τα στερεότυπα που είπατε και τα σοβαρά αντεπιχειρήματα και τα ισχυρά επιχειρήματα και είναι μια καινοτομία. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε και μια σχετική επιφύλαξη στο καινούριο. Το έχουμε, το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι, να το πω απλά, αρχίζει και γυρίζει εδώ και χρόνια η κοινή γνώμη ως προς το πώς βλέπει το θέμα. Το ξέρετε. Ειδικά οι νεότερες γενιές. Επιφύλαξη στο καινούριο. Ποιο μπορεί να είναι το καινούριο, ότι θέλουμε ή θέλει η πολιτεία να υπάρχουν ίσα δικαιώματα σε ανθρώπους που δεν τους δίνουμε αυτή την ώρα δικαιώματα, δηλαδή με αυτή την τοποθέτηση έτσι όπως βγήκε στη χθεσινή ημέρα δημιουργεί ισότητα, δεν έρχεται να χαλάσει κάτι, δεν έρχεται να στερήσει δικαιώματα, έρχεται να βοηθήσει ανθρώπους που πάρα πολλές φορές κρύβονται γιατί δεν θέλουν να προκαλέσουν, γιατί δεν θέλουν να μαθευτεί φοβούμενοι την κοινωνική κατακραυγή, γιατί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτά δεν πρέπει κάποια στιγμή, υποτίθεται, από μια κοινωνία που πάει μπροστά να σταματήσουν, και το λέω γιατί δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο άκουγα, μου ερχόταν ως μήνυμα και από βουλευτές διαφόρων κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την δική τους τη στάση και τη θέση, διότι άσχετα με την προσωπική τους θέση, καταλάβαινα εγώ, εκείνο που τους φόβιζε πολύ περισσότερο ήταν τι θα πούν οι ψηφοφόροι τους για την στάση που θα κρατήσουν στο ναι και στο όχι. Γι' αυτό πριν από λίγο είπα ότι ευτυχώς που δεν φτάσανε στο σημείο κάποιοι να πούνε, θα ρωτήσουμε, θα ενημερώσουμε όπως τους άκουγα να λένε τους ψηφοφόρους μας, και αυτό είπα ευτυχώς που δεν είπαν, θα ενημερώσουμε το ποιμνιό μας. Είναι δεδομένη η θέση της Εκκλησίας. Εγώ τη σέβομαι τη θέση της Εκκλησίας. Είναι δεδομένη. Δεν περίμενε και κάτι άλλο. Πιστεύω και το λέω δημόσια, το λέω και ιδιωτικά, το λέω σε όλους τους τόνους. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Δουβιαράκη. Απαντώ σχολιάζοντας στην πραγματικότητα αυτά που πάρα πολύ καλά είπατε, με τα οποία, όπως φάνηκε για την προηγούμενη μου τοποθέτηση, συμφωνώ απολύτως. Σε ό,τι με αφορά, ξαναλέω ως πολίτη, το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα βήμα το οποίο έπρεπε να είχε ήδη γίνει. Γιατί ακριβώς μιλάμε εδώ, κυρία Δουβιαράκη? Στην πραγματικότητα, για απόδοση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτούς που δεν είναι αυτομάτως κατοχυρωμένα. Σε ένα κράτος δικαίου που βασίζεται, δράζεται στην ισονομία, στην ισότιμη μεταχείριση και στην διάκριση. Περί αυτού είναι όλη η συζήτηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους βουλευτές, κατανοώ, βλέπω και διαφορετικές τοποθετήσεις και διαφορετικά επιχειρήματα. Ξαναλέω, τα σέβομαι. Δεν σημαίνει ότι η άποψή μου είναι σωστή. Με καλέσατε, την εκφράζω. Αλλά κατανοώ ότι κάποιοι έχουν επιφυλάξεις, κάποιοι διαφωνούν και θα το εκφράσουν. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Ο βουλευτής είναι εθνικός νομοθέτης. Προφανώς συζητάει και με τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπεί, προφανώς τους λαμβάνει υπόψη. Από εκεί και πέρα είναι εθνικός νομοθέτης, οφείλει να πάρει θέση, με όποιο τρόπο κρίνει ότι θα πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα, όταν έρθει η ώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Και σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, τρέφω και εγώ, κυρία Δουγεράκη, μεγάλο σεβασμό για την Εκκλησία. Σέβομαι τη διαφορετική της άποψη και σέβομαι και το δικαίωμα σε αυτήν, αλίμονο. Το ζήτημα όμως εδώ είναι νομικό και πολιτικό, δεν είναι θεολογικό. Είδα την ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου, που η ίδια Ιερά Σύνοδος επισημαίνει τη θεολογική διάσταση της διαφωνίας της, γιατί το προσέξατε ότι η ανακοίνωσή της εκκινεί από την αναφορά στη θεολογία της Εκκλησίας για το γάμο. Mm-hmm. Στην παράγραφο όμως 2, διτά επισημαίνει ότι προφανώς η πολιτεία νομοθετεί. Προφανέστατα, είναι ζήτημα της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ναι. Πάντως, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω και με ξέρετε φτάνοντας σε εκείνο το σημείο που φαίνεται να είναι προειδοποίηση, απειλή, φόβος κλπ.
Εντάξει, ακόμα και να το δεχθούμε, θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν θα βαφτίζονται παιδιά τα οποία έχουν υιοθετηθεί από ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι αν έκανε ένα βήμα μπροστά, έκανε άλλα 10 πίσω. Κύριε Δουλογιαννάκη, ξαναλέω, εδώ η Εκκλησία ευλόγως, γιατί έχει κάθε δικαίωμα και το είπα και προηγουμένως, ο σεβασμός μου για την Εκκλησία είναι πολύ μεγάλος, για την Εκκλησία της Ελλάδος. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό και δημόσια και ιδιωτικά μαζί, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας εκμυστηρευτώ ότι προσωπικά είμαι ευθέως, θρησκεύομαι. Αυτό είναι ταυτωτικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία τοποθετείται στη βάση της θεολογίας. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το κάνει. Και έχει και κάθε δικαίωμα. Ποιανού είναι όμως ζήτημα της πολιτείας. Αυτή νομοθετεί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο καθένας μας, κυρία Δουλγεράκη, στη Δημοκρατία, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Η πολιτική είναι και δημόσια ευθύνη. Η πολιτική είναι ένα φαινόμενο, το λεγόμενο πολιτικό φαινόμενο, που συνδέεται με το μεγάλο κοινωνικό, με το society at large, που μας αφορά όλες και όλους. Από εκεί και πέρα όμως, μια δημοκρατία λειτουργεί με κανόνες και νόρμες. Ένα κράτος δικαίου λειτουργεί με κανόνες και νόρμες. Όταν είσαι ένα νομικό πολιτισμό, σε μια δυτική δημοκρατία, και αναφέρομαι στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, περί αυτού πρόκειται, ο οποίος εδράζεται σε αρχές ισονομίας και ισμεταχείρισης όλων των πολιτών. Και έχεις το κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας σε επίπεδο κυβέρνησης που φέρνει μια πρόταση, θα τη δούμε και αναλυτικά όλη την πρόταση, όλο το σχέδιο νόμου, που φέρνει μια πρόταση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που κατά τη γνώμη μου ξαναλέω είναι ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ισότητας. Και από εκεί και πέρα είναι αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή των εθνικών νομοθετών, δηλαδή του Κοινοβουλίου, να αποφασίσει πέρι κατά. Το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ξεκάθαρο. Εδραιώνεται δηλαδή αξιακά, γιατί καταλαβαίνω την αξιακά έμφωτο, και λειτουργεί μέσα στις διαδικασίες, τους κανόνες και τις νόρμες της δημοκρατίας και του πολιτεύματος που έχουμε, και της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, που είναι η καλύτερη δημοκρατία με όλα τα προβλήματά της, που γνώρισε ο τόπος, αν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες, την πρώτη και τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα λοιπόν περί αυτού πρόκειται. Δεν σημαίνει λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, για να μην παρερμηνευθώ, ότι αφαιρείται κατά κανένα τρόπο το δικαίωμα σε οποιονδήποτε, είτε είναι πολίτης, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι κληρικός, το δικαίωμα να έχει άποψη και να εκφράζει την άποψή του. Σαφέστατα. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα που έχει πάει πια σε πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο, και αυτή είναι η διάσταση. Πολλές φορές, κύριε Παπαδάκη, μιλάμε σαφέστατα, αυτό το οποίο λέτε είναι το σωστό. Ο καθένας, και το σέβομαι απόλυτα, και αυτή είναι και η δική μου θέση, ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Στη χώρα της δημοκρατίας ζούμε ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά που θα μιλήσουμε είτε για πολιτική, είτε για έρευνες, είτε για οικονομία, πάρα πολλές φορές ρωτώ στην λογική, και έχω ρωτήσει και εσάς στο παρελθόν στη λογική του κόστους, του ωφέλους, της χασούρας κλπ. Με αυτό εδώ το νομοσχέδιο, έχει να χάσει ο καθένας από όλους εμάς? Με αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρξει εντός εισαγωγικών χασούρα για το πολιτικό το σύστημα, για τη ζωή μας, για το πάμε παρακάτω, για εμάς και τα παιδιά μας? Κυρία Δουλγεράκη, απαντώ μονολεκτικά και μετά, αν έχω λίγο χρόνο, να εξηγήσω τη μονολεκτική μου απάντηση. Τον έχετε. Όχι. Αν η συζήτηση αφορά το λεγόμενο πολιτικό κόστος, έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Κορνίδιος Καστοριάδης για τη διαφορά μεταξύ εκλογική διαδικασία και εκλογικού ανταγωνισμού και μετά τη διακυβέρνηση. Το πολιτικό κόστος θα σταθμιστεί και θα φανεί. Έχουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, δεν είναι όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Βλέπουμε το ίδιο και από πολλά άλλα κόμματα. Από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει καταθέσει σχέδιο νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση.
και φαίνεται, δεν μπορώ να ξέρω, ότι θα το ψηφίσει, φαίνεται να κάνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Άρα πιθανόν να έχει μια μεγάλη πλειοψηφία με αποχές ή με καταψηφίσεις από βουλευτές, όπως έχουν κάθε δικαίωμα, έτσι. Από εκεί και πέρα ρωτήσατε όμως για μας, για τη λεγόμενη society at large, τη διευρυμένη κοινωνία, το μεγάλο κοινωνικό. Πραγματικά τι χάνουμε, κύριε Βιγεράκη, με αυτό? Το γεγονός δηλαδή ότι εκχωρούνται αυτονόητα δικαιώματα που τα έχουμε οι υπόλοιποι, επειδή έχει τύχει και έχουμε έναν αλφα-σεξουαλικό προσανατολισμό, εκχωρούνται και στους άλλους συμπολίτες μας που έχουν ένα β-σεξουαλικό προσανατολισμό, το οποίο είναι ταυτοτικό ζήτημα σε κάθε περίπτωση, τα ίδια δικαιώματα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, μπορεί να κάνω λάθος, ποιος χάνει από αυτό? Ίσα ίσα, το είπα και πριν, το είπατε και εσείς, είναι ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως ότι στην ουσία συζητάμε για το γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Δεν πρέπει να έχουμε γάμο ανεξαρτήτως φύλου? Δεν πρέπει να απολαμβάνουμε όλοι το αστικό δικαίωμα του πολιτικού γάμου χωρίς διακρίσεις? Ποιος χάνει από αυτό? Τυχαίνει και είμαι παντρεμένος. Θα με εμπόδιζε? Τυχαίνει επίσης. Απολύτως τυχαίνει. Και είμαι ετερόφιλος. Θα με εμπόδιζε εμένα στη δικιά μου τη ζωή κάτι το γεγονός ότι άλλοι συμπολίτες μου που τυχαίνει και έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους, θα απολαύσουν το ίδιο δικαίωμα που για μένα θεωρείται αυτονόητο? Γιατί να μην θεωρείται και για τους αυτονόητο, κυρία Δουλειαράκη? Και τι βαγαζό? Και επίσης, στο ζήτημα της τεχνοθεσίας, έχουμε ένα πολύ αυστηρό σύστημα υιοθεσίας. Όπως ξέρετε, πολύ σκληρές ρυθμίσεις που ίσως πρέπει να πλουστευτούν λίγο οι διαδικασίες, αλλά εκεί είναι ζήτημα ειδικών και δεν μπαίνω. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες ρυθμίσεις θα ίσχυουν και για την υιοθεσία. Και είπα και προηγουμένως, ας δούμε πόσα παιδιά αποστερούνται βασικά δικαιώματα. Άρα δύο άνθρωποι που πραγματικά αγαπιούνται και θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους, γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ένα παιδί μέσα από τις ρυθμίσεις, ξαναλέω, που έχει εδραιώσει η πολιτεία, αν έχουν τα απαραίτητα κριτήρια, όπως ισχύει και για τους ετερόφιλους? Γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ένα παιδί, δεδομένο μάλιστα ότι, είπα και προηγουμένως, έχουμε σειρά ερευνών, διεθνών ερευνών, και σε χώρες που έχουν θεμελιώσει το συγκεκριμένο δικαίωμα 20 χρόνια πριν, που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στην ανάπτυξη και στην ψυχική υγεία των παιδιών, είτε μεγαλώνουν με ετερόφιλα ζευγάρια είτε μεγαλώνουν με ομόφιλα ζευγάρια. Μάλιστα. Για τα παιδιά... Και να μου επιτρέψετε να το πάω και λίγο παραπέρα. Παρακαλώ. Θα δανειστώ κάτι που μου είπε ένας φίλος και συνάδελφος. Μου λέει, συζητάμε, όλοι τη συζητάμε, μας απασχολεί ως κοινωνία και πρέπει να μας απασχολεί ως κοινωνία, για την έξαρση της παραβατικότητας και της βίας υλικής και συμβολικής σε παιδιά και φίλους. Τα παιδιά τα συγκεκριμένα, που είναι μια πολύ μεγάλη παιδιά συζήτηση, τα παιδιά τα συγκεκριμένα, κατά μείζωνα λόγο, από ετερόφιλα ζευγάρια παρέρχονται. Τα παιδιά που κακοποιούνται από ετερόφιλες ζευγάρια. Εγώ αναφέρομαι και στα παιδιά που δηλώνουν μια παραβατικότητα. Το ξέρω, το πρόσθεσα. Το πήγα, το πήγα από παρακάτω. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους στα ετερόφιλα ζευγάρια? Ξαρτάται από το κάθε ζευγάρι και εξαρτάται και πάρα πολλά πράγματα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και σε μια κοινωνία που έρχεται που μιλάει μια τελείως διαφορετική γλώσσα και έχει άλλους κώδικες. Πρέπει μάλλον να το ξαναδούμε όλο το πράγμα από την αρχή για το από τι χρειάζεται αρχή, ένα παιδί. Για να μην παρερμηνευτώ, δεν λέω ότι τα ετερόφιλα ζευγάρια δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Άλλοι την κάνουν καλά, άλλοι δεν την κάνουν καλά, προκύπτουν και πράγματα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να σας παρεξηγήσει. Αν επικαλούμαστε καμιά φορά στη δημόσια σφαίρα, ναι, αλλά τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν, μήπως, μά μου κτλ. Πού είναι ένα επιχείρημα, και το είπα και προηγουμένως, ακριβώς επειδή το ίδιο το οικογενειακό δίκαιο προτάσει το συμφέρον του τέκνου. Αυτό είναι δημοσιοδικαιϊκή διάσταση, πράγματι, στο οικογενειακό δίκαιο. Αλλά δεν βλέπω από κάπου να προκύπτει, τουλάχιστον ερευνητικά, ότι στα ομόφυλα ζευγάρια ξεκινάνε
πώς να πω, με ένα αρνητικό πρόσημο στο προς να μεγαλώσουν το παιδί τους ή με ένα θετικό. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άρα γιατί να μην έχουν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και απαντώ, και νομίζω έχω κάνει και κατάχρηση του χρόνου για τη φιλοξενία σας, στο ερώτημά σας, τι ζημιά θα μας κάνει στους υπόλοιπους. Κατά τη γνώμη, ή τι πρόβλημα θα μας δημιουργήσει. Κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δεν θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα, αλλά το να γίνουμε μια ακόμα πιο συμπεριληπτική κοινωνία, μια ενισχύως ανεκτική με την έννοια της αξίας της ανεκτικότητας, άρα και της αναγνώρισης διαφοράς, καλό θα μας κάνει σε όλους. Χωρίς φοβίες, φόβους, στερεότυπα, θα το επαναλάβω, που μπορεί να ναρκωθετούν και την ίδια μας τη ζωή και μας των σημερινών, αλλά και των παιδιών μας αύριο. Ανοίξαμε μια μεγάλη κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, τι χρειάζονται τα παιδιά, τι είναι αυτό το οποίο βιώνουν τα παιδιά. Εάν κάποιος ανατρέξει στο χθες, στο παραπροχθές, στο σήμερα, μπορεί εύκολα να πάρει τα μηνύματα για το τι χρειάζονται τα παιδιά και το τι κυρίως πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς, όπου και αν ανήκει σεξουαλικά. Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο θέμα. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης, αφού ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, το ζήτημα της κοινωνικοποίησης των παιδιών είναι ένα ευρύ ζήτημα που προφανώς αφορά τις ίδιες οικογένειες. Αλλά επίσης εγείρει και όλα αυτά που βλέπουμε και μας απασχολούν και σημαντικές ευθύνες για την πολιτεία, τα λεγόμενα εξωσυστημικά μέτρα υποστήριξης της οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν σε συνθήκες πλήρους υλικής αποστέρησης, κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επίσης αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάρα πολύ αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της λεγόμενης δευτερογενούς αξιακής θεμελίωσης, την πρωτογενή την οικογένεια, μας αφορά όλους ως κοινωνία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η μεταβλητή εδώ είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Mm. Είναι άλλες οι μεταβλητές. Mm. Ξέρετε, πολιτικά θα πρέπει να το πάμε κάπου αλλού, να το δούμε διαφορετικά και όλοι εσείς οι επιστήμονες να βοηθήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις όταν έρχεται η ώρα του να συλλέξω μία ψήφο, να πάρω μία ψήφο. Εκεί πραγματικά χαρίζω γη και είδωρ ακόμα και σε λανθασμένες ιδέες και σε στρεβλές ιδέες και σε εκείνα τα οποία είπαμε πριν από λίγο που δημιουργούν αυτές τις στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα στη συνέχεια όχι να μην μπορούμε να το μαζέψουμε, αλλά πραγματικά τα πόδια μας να είναι κάτω κολλημένα στο 100% και να μην μπορούμε να κάνουμε βήμα προς τα μπροστά. Και η κοινωνία πρέπει να πηγαίνει μπροστά. Η κοινωνία πρέπει να πηγαίνει μπροστά, και εδώ, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι η λεγόμενη μελιοριστική προσέγγιση της πρόοδου, δηλαδή πάντα, ότι όλα πάντα πάνε μπροστά. Το βλέπουμε παγκοσμίως. Υπάρχουν πράγματα που πάνε μπροστά, υπάρχουν πράγματα που πάνε πίσω. Έχουμε δει, για παράδειγμα, τι έχει γίνει στην Αμερική και τι άφησε τα απόνερα της διακυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να ξαναεκλεγεί, θα φανεί. Και μιλάω για μια πολύ μεγάλη δημοκρατία. Έχουμε δει στην Ευρώπη την άνοδο της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι θα τη δούμε εντονότερα και στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα κομμάτων με παρελθόν, όπως το ΑΕΠΤ στη Γερμανία που δυναμώνει διαρκώς, το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έχουμε δει να ανεβαίνουν οι κλίμακες της ανεξίας. Άρα τι θέλω να πω εδώ, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική κοινωνία. Έχουμε φαινόμενα και προβλήματα που οφείλουν να μας απασχολήσουν και τα βλέπουμε και σε διεθνές επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, θα διατηρήσω αυτό που είπατε και εσείς και το είπα και εγώ προηγουμένως. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Θεωρώ ότι αυτό το βήμα μπροστά είναι ένα βήμα ουσιώδους εξυγχρονισμού, ο οποίος είναι ένα σχετικά δαιμονοποιημένος όρος, αλλά εδώ τον βάζω χωρίς αξιακό φορτίο, ουσιώδους εξυγχρονισμού συνολικά της κοινωνίας. Και ξαναλέω, κυρία Δουλγεράκη, συμπερίληψης όλοι μαζί. Όλοι και όλες μαζί. Να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με σεβασμό στα αντεπιχειρήματα, αλλά και με μια έγνοια για το πώς, και δεν είναι εύκολο, θα αποδομήσουμε
ή θα συμβάλλουμε στην αποδόμηση, άλλο το αντεπιχείρημα, το εδρεωμένο, και άλλο αυτό που τονίσατε και εσείς πάρα πολύ, η προκατάληψη, τα στερεότυπα και η δυσανεξία. Εδώ είναι ένα ζήτημα που είναι ανοιχτό, είναι ένα ζήτημα που αφορά το πολιτικό φαινόμενο με τοπί κεφαλαίο, που αφορά την κοινωνία, που μας αφορά όλες και όλους μας, και είναι και μια προϋπόθεση, ένας προϋποθετικός όρος για αυτό που είπαμε στην πράξη, τα βήματα μπροστά. Mm-hmm. Και έχουμε, αν μου επιτρέπετε, και άλλα βήματα να κάνουμε στην κατεύθυνση της περίληψης. Παρατηρώ, ένα τελευταίο σχόλιο, παρατηρώ πόσο δεν δίνουμε σημασία ή δίνουμε κατά περιόδους, κοντά στις εκλογές για παράδειγμα, στο ζήτημα των ατόμων με αναπηρίες. Τους ξεχνάμε, τους κρύβουμε. Δεν έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα ως πολιτεία, δεν έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα ως κοινωνία για την ενσωμάτωση. Δεν ξέρουμε καν πώς είναι, δεν έχουμε data πώληση. Μα ό,τι χαλάει την εικόνα μας, το κρύβουμε. Φοβάμαι, ξαναλέω, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό, δεν είμαι οπαδός του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή ότι εδώ τα κάνουμε τα πράγματα αλλιώς, αλλά ναι, σε κάποιες συνθήκες και προϋποθέσεις είναι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτό είναι βήμα που δεν αφορά μόνο την πολιτεία, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τους κομματικούς σχηματισμούς, τους επιστήμονες. Αφορά συνολικά την κοινωνία, νομίζω κυρία Δουκεράκη, αφορά τον καθένα και την καθεμία προσωπικά. Πάντα η σκέψη μας πρέπει να πηγαίνει δύο βήματα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Η δεύτερη και η τρίτη σκέψη, ο διάλογος με τον εαυτό μας είναι η καλύτερη λύση, έτσι ώστε να μην αφομοιώνουμε μόνο αυτά που ακούμε και μπορεί να είναι αρνητικά ή θετικά, αλλά να βάζουμε και τη δική μας την πλευρά μέσα σε αυτό, αλλά να είναι προϊόν όριμης σκέψης η όποια μας απόφαση. Ήταν μια δύσκολη κουβέντα, διότι ο καθένας από εμάς και εμείς οι δύο και εκείνοι που μας ακούν απ' έξω τοποθετούνται σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Ελπίζω επικοδομητικά κάπου να προσφέραμε μέσα σε αυτή την δύσκολη συζήτηση και αυτά τα δύσκολα που λέγονται, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως που δεχθήκατε την πρόσκληση, κύριε Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουλιαράκη, γιατί ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθόλου εύκολη όπως είπατε κι εσείς, την οποία απείλαψα, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσω και προσωπικές γνώμες σήμερα, μου τη δώσετε αυτή τη δυνατότητα, και θα ήθελα να κλείσω με όρους προβληματισμού με μια φράση του Γκέτε. Είχε πει ο Γκέτε, όλα τα σημαντικά έχουν ήδη υποθεί, το σημαντικό είναι να τα ξανασκεφτούμε από την αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά.